Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Celebrity Science, την εκπομπή όπου γνωστοί celebrities παίζουν με την επιστήμη και ελπίζουμε να μαθαίνουν και λίγο. Σήμερα έχουμε καλεσμένη την Λιδία Παπαϊωάννου. Θέλω να πω. Και τον Νίκο Κωνσταντίνου. Καλώς ήρθατε. Λιδία, ποια είναι η σχέση σου με την επιστήμη? Θέλω να πω καμία. Mm. Θα πω συγγενική. Γιατί είχαμε έναν στην οικογένεια. Εντάξει. Μπορεί να. Ο μπαμπάς μου. Μετράει αυτό. Ναι, μπορεί. Δεν νομίζω ότι έχω πάρει αυτό το γονίδιο. Ίσως κάνει skip μια γενιά και πηγαίνει πιο κάτω ο γιος μου. Θα δούμε. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Εσένα, Νίκο, ποια είναι η σχέση με την επιστήμη? Εγώ δουλεύω στο Πανεπιστήμιο. Στην Κύπρο συγκεκριμένα είμαι. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνω έρευνα εκεί. Δουλεύω στη γνωστική νευροεπιστήμη, στο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Πώς τρέχει λοιπόν το Celebrity Science? Μάλιστα. Η Λιδία θα παίζει κάποια παιχνίδια, προσπαθώντας να κερδίσει προφανώς, και στο τέλος κάθε παιχνιδιού θα έχουμε μία επιστημονική εξήγηση από τον Νίκο Κωνσταντίνου. Αν δεν αισθάνεσαι βέβαιος, γιατί βλέπω ότι δυσκολεύεσαι, μπορείτε βέβαια να ρωτάτε και εμένα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν? Ναι! Έτοιμοι. Λιδία, θα δεις ένα βίντεο και θέλουμε να προσπαθήσεις να μετρήσεις πόσες πάσες θα κάνει η ομάδα με τα λευκά μπλουζάκια. Ναι. Και να τα λες κιόλας. Μία, δύο, βήματα. Τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, δέκα, έντεκα, ξανάρχισε, όχι, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερις θα πω. 14. Ναι. Μπράβο. Η αλήθεια είναι... Ήταν την απάντηση. Είδες την απάντηση. Ωραία, το φτιάξαμε. Είδες το γορίλα? Το γορίλα τον είδες? Ω, Παναγία. Ο γορίλα στο δωμάτιο. Ναι, όχι, ναι. Δεν τον είδα το γορίλα. Είδα κάποιον που έκανε... Προσπάθησε να αποφύγει μια άμυνα που δεν έγινε. Δηλαδή, πιστεύω ότι ήταν άμπαλη, αν με ρωτάς, ως προς την πάσα. Okay. Το γορίλα δεν τον είδα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ που δεν είδα το γορίλα, με κατατάσσει σε κάποια κατηγορία? Απαντώ. Απαντήσεις, ναι. Οι περισσότεροι δεν το βλέπουν. Άρα με είπες μάδα. Ξέρεις τι, ήταν καλή εισαγωγή του Θοδωρή, γιατί σε κατεύθυνε να εστιάσεις στα άτομα με τα άσπρα μπλουζάκια. Οπότε αυτό τι δείχνει? Δείχνει πως όταν συγκεντρωθούμε σε κάτι, συμβαίνουν πράγματα γύρω μας. Μερικές φορές είναι σημαντικά. Ένας γορίλας, ο οποίος χτυπούσε το στήθος του και δεν τον έχουμε δει. Έκανε και τέτοια. Ναι, στάθηκε στη μέση του βίντεο, έκανε τέτοια και δεν τον είδες. Δηλαδή είναι κάτι σημαντικό. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο βίντεο, συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Ένα κλασικό παράδειγμα ήταν ότι οδηγούμε στον δρόμο και σκεφτόμαστε κάτι, μιλούμε στο τηλέφωνο, ψάχνουμε μια πινακίδα κόκκινη και δεν βλέπουμε ένα ποδηλάτη ή κάποιο με τη μηχανή. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οπότε αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, ο κόσμος που βιώνουμε, δεν είναι μια αντανάκλαση του τι πραγματικά συμβαίνει. Χάνουμε πάρα πολλά πράγματα και αυτό εξαρτάται από το πού εστιάζουμε την προσοχή μας. Να πω κάτι πρώτο. Ναι. Ναι, να σας πω. Εγώ αυτό που κατάλαβα από αυτό με το γορίλα και την εξήγηση του Νίκου είναι ότι με είπες κακή οδηγό. Όχι, σε έχω πει average. Και χλεμπάγια. Το διόρθωσες. Σε έχω πει average. Και πλέμπα. Ναι, ωραία, εντάξει. Θα έχεις 6 χαρτιά, τα οποία θα τα δεις, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι. Θα επιλέξεις ένα χαρτί. Ναι. Και στη συνέχεια θα κάνουμε ένα παιχνίδι. Τράπλα. Λοιπόν, μπράβο. Θα το βγάλεις από κάπου. Εδώ, να. Δες το. Διάλεξε ένα και προσπάθησε να το θυμάσαι. Διάλεξα. Ωραία. Το θυμάσαι. Ναι. Άκου να δεις τι θα γίνει, Λιδία. Αυτό το χαρτί που διάλεξες... Ναι. Που το θυμάσαι, έτσι? Ναι, το θυμάμαι. Εγώ στο επόμενο slide θα στο εξαφανίσω αυτό το συγκεκριμένο. Mm. Εντάξει? Mm. Πάμε λοιπόν. Φέρε πίσω το χαρτί μου, ρε. Ποιο ήτανε? Ήταν ο ρίγας με τις καρδούλες. Μάλιστα. Είδες πώς έγινε αυτό το μαγικό? Αυτό το μαγικό έγινε
Περίμενε, αυτά είναι τα ίδια που ήταν πριν. Δεν είσαι average. Γιατί μουρμουρίζετε? Α, μου έβαλες τα μισά τώρα, τα μισά μετά. Πολύ σωστά, αλλάξαμε όλα τα χαρτιά. Επομένως, εδώ επανερχόμαστε σε μια επιστημονική εξήγηση. Μοιάζει πολύ με το προηγούμενο, γιατί όταν σου ζητά να δεις ένα χαρτί να το θυμάσαι, επειδή αυτά τα χαρτιά είναι βαριφορτωμένες εικόνες με πολλές λεπτομέρειες και θες χρόνο να τα θυμάσαι όλα. Και δεν έχεις τη χωρητικότητα να θυμάσαι όλα. Εξαρτάται αν παίζει και κουμκάν και τέτοια. Και αν είσαι έμπειρος. Ναι, παίζει πάρα πολύ ρόλο. Όταν τα δεις όμως για 3 δευτερόλεπτα και φύγουν, επειδή δεν έχεις χρόνο να τα σκανάρεις όλα και να τα θυμάσαι όλα, μετά που βλέπεις το δεύτερο slide και λείπει μόνο ένα, δεν συνειδητοποιείς ότι έχουν αλλάξει όλα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι στην καθημερινή μας ζωή, αυτό που βιώνουμε, πολλές φορές αλλάζουν πράγματα και δεν παίρνουμε είδηση. Δεν το βλέπουμε. Α, σαν τον άντρα που δεν καταλαβαίνει άμα κουρευτώ και τέτοιο. Ακριβώς αυτό. Υπάρχει κάποιος επιστημονικός όρος γι' αυτό? Ναι. Για τον άντρα μου λέω. Ναι. Για όλους τους άντρες είναι όρος. Όχι μόνο ο δικός. Ναι, ξέρεις κάτι που έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν εξηγείται κάπως επιστημονικά. Μερικές φορές μπορεί να είχαμε, ας πούμε, μια συμμαθήτρια στο σχολείο να είχε πολύ μακριά κόκκινα μαλλιά, ας πούμε, και να τα άκουπε κοντά και να τα έβαφε μαύρα και της λέγανε τα γρήγορα στο σχολείο, μα δυνάτησες, κάτι άλλαξες. Αυτό λέγεται κάπως? Ναι. Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε change blindness. Είμαστε τυφλοί στην αλλαγή. Αλλά όχι σε όλες τις αλλαγές, σε αυτές που δεν μας ενδιαφέρουν πολύ. Πες έτσι, το κινητό μου ποιος το έχει. Είπα, πολύ ωραία τα λες, με το γάντι. Τέλεια. Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος λειτουργεί μόνο με 20 βατ ενέργεια. Μια τηλεόραση περίπου 60. Δεν έχεις πολλή ενέργεια να βλέπεις τα πάντα. Οπότε πρέπει να επιλέξεις αυτά που σε ενδιαφέρουν φυσιολογικά επιλέγεις. Ναι. Συγγνώμη. Στο επόμενο παιχνίδι, λοιπόν, θα σου δείξουμε κάτι προτάσεις. Όπου στις λέξεις λείπουν γράμματα. Και εμείς θέλουμε να διαβάσεις τις προτάσεις αυτές. Εντάξει? Εντάξει. Ακούγεται πολύ εύκολο. Ναι. Εδώ, τι γράφει? Ναι, είμαι η Λιδία Παπαϊωάννου. Πολύ ωραία. Εδώ ο βαθμός της δυσκολίας ήταν 27%. Έλειπαν 6 στα 22 γράμματα. Πάμε στο επόμενο. Χαίρομαι που συμμετέχω στο Celebrity Science. Μπράβο, αυτό ήταν πιο δύσκολο. Λείπουν 11 στα 39 γράμματα. Ο βαθμός δυσκολίας είναι 30%. Εγώ θα βάλω πιο πολύ, γιατί το χαίρομαι αν τα γίνει χάρμα. Σωστά. Χάρμα. Ωραία. Και πάμε στο επόμενο. Όποιος δεν ξέρει επιστήμη, είναι καθηγητή, δεν λες αυτό, έτσι? Αυτό διάβασες? Ναι. Για δες την απάντηση. Όποιος δεν ξέρει επιστήμη, κάνει λαθάκι. Δεν είναι καθήκη. Όχι. Καλά, είναι και λίγο καθήκη. Αλλά για το παιχνίδι, βασικά πολύ καθήκη είναι, αλλά λαθάκι. Όποιος δεν ξέρει επιστήμη και κάνει ότι ξέρει επιστήμη και γράφει στο Facebook, είναι καθήκη. Αυτό είναι μεγάλο καθήκη. Λοιπόν, ναι. Με κοροϊδέψετε εδώ, με είχατε κάνει... Νίκο, θα μας πεις... Ναι, να μας εξηγήσεις τι συνέβη εδώ. Οχ. Τώρα, σου έδωσα μια δύσκολη άσκηση όπου έπρεπε να γεμίσει κάποια κενά. Ναι. Αυτό συμβαίνει και στην καθημερινότητα με την οπτική μας αντίληψη. Δηλαδή, όταν οδηγείς και γυρίζεις αριστερά να δεις. Άντε πάλι, μη λυσάξει με την οδήγηση. Με το οδήγημα. Έχω πολύ χαμηλού πόντου. Οδηγώ. Λοιπόν, και γυρίζεις αριστερά και έχεις ένα κενό. Έχασες για ένα δευτερόλεπτο τον δρόμο. Γεμίζει το μυαλό σου αυτό το κενό και το κενό το γεμίζει με βάση το τι περιμένεις να βρεις. Δηλαδή, αφού γυρίσεις αριστερά και δεξιά, δεν περιμένεις ότι ξαφνικά μπροστά σου θα αλλάξει ολόκληρη σκηνή. Περιμένεις ότι θα είναι περίπου το ίδιο. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που ονομάζουμε confirmation bias στην επιστήμη. Το κλασικότερο παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει στα γήπεδα. Είσαι με μια ομάδα, με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, και βλέπεις την ίδια φάση με αυτή που βλέπει ο αντίπαλος. Και εσύ βλέπεις offside και ο αντίπαλος βλέπει ότι δεν είναι offside. Εσύ βλέπεις... Μήπως πλακώνονται στα γήπεδα για αυτό το λόγο. Ναι, γιατί βλέπουν την ίδια σκηνή και περιμένουν διαφορετικά πράγματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που συμβαίνει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ξέρεις, στο γήπεδο παρασυρώμαστε και λίγο από τους διπλανούς. Που φωνάζουν, ξέρουμε ότι θα βρούμε στήριξη κλπ. Σήμερα που χρησιμοποιούμε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, το Twitter κλπ., συνήθως επιλέγουμε να έχουμε φίλους με τους οποίους έχουμε τις ίδιες απόψεις. Mm. Οπότε διαμορφώνουμε άποψη για ζητήματα, επηρεαζόμαστε και από τους φίλους και μεγαλώνει αυτό το confirmation bias
Και έχουμε καταλήξει να είμαστε κοινωνίες διχασμένες για τα πάντα, ακριβώς γιατί βλέπουμε μόνο τις απόψεις που συμφωνούν μαζί μας και καθόλου δεν ερχόμαστε σε επαφή με τις απόψεις που αντικρούν αυτό που περιμένουμε να βρούμε, αυτό που προβλέπουμε ότι συμβαίνει, αυτό που είναι η άποψη δική μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Λιδία. Έτοιμοι? Έτοιμοι? Πάμε! Περίμενε! Φεύγω! Ένα, δύο, πάμε! Πάμε! Διβάνι. Σήμερα έχω πολύ κακή διάθεση. Για να κερδίσει το τένις, καμιά φορά πρέπει να τους παίξεις με... Δύναμη. Με... Πού το αντικείμενό σου βασικά είναι? Ψυχολογία, εγκέφαλο. Τι λέω κι εγώ, ναι. Λοιπόν, όταν παίρνεις πτυχίο, κάνεις αυτό στο τέλος που φοράς την τίβενο. Ορκομοσία. Μπράβο, θα αλλάξεις, θα κρατήσεις λίγο τη μισή αυτή λέξη και στην αρχή θα πας σε κάτι προσθετικό. Προσθετικό. Ναι, και μετά θα πας και στο Kennedy και θα τα συνδέσεις. Συνωμοσία. Μπράβο. Μια τέτοια χοντρούλα, άσπρη και νοστιμούλα, που δεν ξέρω, δεν έχεις παιδιά, ε. Ναι. Λοιπόν, τις βουτάμε σε κέτσαπ, τις βουτάμε σε μουστάρδα, μαγιονέζα. Yes, φαγητό, τι είναι? Είναι... Κάτι που τρώω. Ναι, ναι, το τρως. Το τρως και είναι comfort food. Yes. Και στο φούρνο, κηδονάτες. Έκανα μία στη δουλειά σήμερα. Τελείωσε ο χρόνος. Έλα ρε παιδί μου. Λοιπόν, Λιδία, βρήκες δύο λέξεις. Ήταν... Δύο βαθμούς λοιπόν. Χειροκροτάμε τη Λιδία. Είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Πάμε. Και... Είναι αυτό που μελετάμε όταν μελετάει ψυχολογία. Το μελετά το... Μελετά το... Αυτό που σκέφτε. Το μυαλό, τις σκέψεις, τα συνέστημα. Το είπες, το μυαλό. Όταν έχω την τάση να βλέπω κάτι που δεν ισχύει... Έχω... Προκατάληψη. Άλλη λέξη για προκατάληψη. Παίρνω τη μια πλευρά και είμαι υπέρ του ενός και όχι... Μεροληψία. Αυτό. Μπράβο. Μεροληψία, βάλτε λέξη μεροληψία. Μπράβο, μπράβο. Είναι αυτό που πριν προσπάθησες να κάνεις ρίχνοντας τα είτε δυνατά είτε... Μια καλή ζαριά. Ναι, αλλά μια το... ζαριά καλή. Ναι, αλλά τι ονομάζεται αυτό που... Διπλές, τάβλη. Τάβλη, μπράβο. Όταν θες... όταν ένας διαιτητής προσπαθεί με αυτό να βοηθήσει τη μια ομάδα, έχει... Χρηματίζεται. Παράγκα. Όχι, αλλά από πριν το έχει σχεδιάσει με... πάω στο επόμενο, μπορώ. Μπορείς. Μπορώ, πάω στο τελευταίο. Έρχεται μαζί με τη λέξη συνωμοσία. Μπαίνει προς θεωρία. Σωστό. Μπράβο, μπράβο. Τι ήταν η διαιτησία? Σκοπιμότητα είναι. Και τελείωσε και ο χρόνος. Εντάξει, σκοπιμότητα. Εδώ δεν βρήκαμε την πατάτα. Δεν βρήκαμε την μεροληψία. Ναι, έλαντε. Επειδή εγώ θα μεροληπτήσω λιγάκι και θα πω ότι Λιδία κέρδισες. Στο σημείο αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε για μία ακόμα φορά τον Νίκο, μία κατακλείδα για τη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε δείξει, προσπαθήσαμε με παιχνίδια να δείξουμε όλες αυτές τις προκαταλήψεις που έχουμε. Να πούμε βέβαια όλες αυτές οι προκαταλήψεις είναι πολύ χρήσιμες για μας. Μας βοηθούν να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που είναι φτιαγμένος όχι από βράχους και πέτρες, αλλά είναι φτιαγμένος από ανθρώπους που έχουν προθέσεις καλές, κακές. Και για να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε αναπτύξει αυτές τις προκαταλήψεις, αυτά τα biases, τα οποία βέβαια κάποιες φορές μας οδηγούν σε λάθος πράγματα που πιστεύουμε. Και ένα από τα προβλήματα είναι ότι συχνά μας οδηγούν στο να πιστεύουμε σε θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας είναι εξ ορισμού όλες λάθος? Όχι. Κάποιες είναι αλήθεια. Και είναι ένα από τα πράγματα που μας επιβεβαιώνουν, που μας
κάνουν να συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε κάποια. Εξορισμού δηλαδή, κάποιες ισχύουν. Αλλά μας εξηγεί αυτό το bias, γιατί είναι τόσο ελκυστικές σε τόσο κόσμο, ακόμα και αν δεν πατάνε ναι, κάπου. Γιατί πιστεύουμε σε λάθος πράγματα. Και ξέρεις, ένα πράγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον, όταν ψάχνεις να δεις ποιοι πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, η τάση που έχουμε είναι να νομίζουμε ότι είναι συνήθως άντρες, είναι μεσήλικες, είναι κάποιοι που κοιμούνται με αλουμινόχαρτο για. Έχουμε αυτή την εικόνα στο μυαλό μας. Ενώ όταν ψάξεις να δεις, θα δεις ότι όσοι άντρες, τόσες γυναίκες. Το αν είσαι μορφωμένος ή δεν έχεις πάει πανεπιστήμιο δεν κάνει διαφορά. Πάλι πιστεύεις στις θεωρίες συνωμοσίας. Όταν είσαι φτωχός ή πλούσιος, όταν είσαι νέος ή ηλικιωμένος. Άρα, ποιος πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας? Όλοι μας. Αυτά είναι να είσαι άνθρωπος. Είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους δηλαδή. Αυτά τα biases. Πιστεύεις ότι στο θέμα με τα εμβόλια υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας? Ναι. Υπάρχει. Και αυτά που συζητούμε είναι μια εξήγηση. Και όταν κατανοήσουμε το γιατί και πώς, ίσως μας βοηθήσει λίγο στο να αντιμετωπίσουμε λίγο το πρόβλημα του γιατί κάποιοι θεωρούν ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό ή δεν ξέρω. Όχι, δεν μας φτάνει αυτό. Θέλουμε να φύγουμε από εδώ, να το σκεφτείς και να μας πεις τι θα λέμε σε αυτούς που είναι αντιεμβολιαστές για να συνέλθουν. Ναι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε ίσως είναι να προσπαθήσουμε να τους δείξουμε ότι νοιαζόμαστε. Γιατί αυτό που λείπει από αυτή τη συζήτηση. Να μην είμαστε επιθετικοί. Ναι. Ναι, γιατί τότε θα χειρωθούν ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Στην λανθασμένη άποψη. Ότι είμαστε όλοι, νοιαζόμαστε όλοι για την υγεία μας. Ωραία, να κάνω επίλογο κι εγώ. Να κάνεις κι εσύ έναν επίλογο, Λιδία. Συμπερασματικά θα πούμε ότι είμαι βασικιά, το κατάλαβα. Και μέτρια προς επικίνδυνο οδηγός. Αυτό που συγκράτησα είναι ότι μας βοηθάει το να προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε προθέσεις για να επιβιώσουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο να αποδειχθούμε λάθος και να έχουμε διακρίνει προθέσεις κακές εκεί που δεν υπάρχουν. Ότι όταν θέλουμε να αλλάξουμε την άποψη του απέναντι, καλό είναι να μην το κάνουμε επιθετικά, γιατί τότε ακόμη περισσότερο θα τον αφήσουμε να κλειστεί στη δική του άποψη. Και το τρίτο είναι, παρόλο που είναι πολύ δύσκολο, να προσπαθήσουμε, και εγώ το κάνω αυτό με πολύ κόπο όμως, να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πολυφωνία στο timeline μας, για να μην αυτοεπηρεαζόμαστε από τον κύκλο που χτίζουμε γύρω μας. Βέβαια, ο αλγόριθμος δεν βοηθάει πάντα, από ό,τι έχω καταλάβει. Έτσι. Αλλά πρέπει να έχουμε και ανθρώπους που, ακόμα και αυτούς που μας εκνευρίζει πολύ αυτό που λένε, γιατί μπορεί κάπου να έχουν και δίκιο. Σωστά. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας, τη Λιδία Παπαϊωάννου και τον Νίκο Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ πολύ. Και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Celebrity Science. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Μπορείτε να κάνετε subscribe εδώ και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εκεί. Ευχαριστούμε πολύ.